Σε επιφυλακή βρίσκονται οι φορείς της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την έναρξη λειτουργίας του μεθοριακού σταθμού Νυμφέας Μακάζα στην Κομωτινή, όπου όπως χαρακτηρίζουν είναι επιτακτική ανάγκη να ανοίξει το φετινό καλοκαίρι. Πέρσι ο σταθμός παρέμεινε κλειστός λόγω της πανδημίας του κορονοϊού και δημιούργησε σοβαρά προβλήματα στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Εμείς δεν έχουμε ακόμη κατασκευάσει και είναι πραγματικά ένα τρομερό έλλειμμα του ελληνικού δημοσίου, του ελληνικού κράτους, που θα έπρεπε από τότε που άνοιξε αυτός ο δρόμος, αν θυμάμαι καλά γύρω στο 2012 με 2013, έχουν περάσει δηλαδή πάνω από 8 χρόνια και δεν έχει κατασκευαστεί ούτε ένα καλυβάκι, ούτε ένα κοντέινερ που λέει ο λόγος. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να γίνει αυτή η δουλειά, έστω και με ένα κοντέινερ. Οπότε για μας ζωτικής σημασίας θέμα φέτος είναι το άνοιγμα του συνοριακού σταθμού της Νυμφέας. Ένα πρόβλημα που όπως θυμάστε το είχαμε και πέρσι, αλλά πέρσι ήμασταν στην αρχή της πανδημίας. Γενικότερα τα δεδομένα ήταν καινούρια, δεν υπήρχε η οργάνωση που υπάρχει φέτος, οπότε πέρσι ο συγκεκριμένος συνοριακός σταθμός έμεινε κλειστός. Φέτος όμως θεωρούμε ότι είναι επιτακτική ανάγκη να ανοίξει. Γι' αυτό το λόγο ξεκινήσαμε τις πιέσεις προς τα αρμόδια Υπουργεία. Δεν μπορεί ένας μεθοριακός σταθμός, ο οποίος είναι κωδικό σημείο για την περιφέρειά μας, γιατί όπως είπατε και εσείς, ο τουρισμός, το 80% εδώ στην περιοχή μας είναι ο δικός τουρισμός. Ένας τουρισμός ο οποίος έρχεται και περνάει από το συγκεκριμένο μεθοριακό σταθμό και αναφέρομαι στους Βούλγαρους, στους Ρουμάνους, αλλά και σε Μολδαβούς. Ήδη έπρεπε να είχαν ενεργοποιηθεί. Όπως δώσανε τα κοντέινερ και είχαν προβλέψει στα νοσοκομεία για να κάνουν τεστ COVID, αν δεν είχαν προβλέψει, πρέπει να το προβλέψουν σήμερα και να βάλουν και ένα κοντέινερ για τεστ COVID στο συνολικό σταθμό. Γιατί, εάν για άλλη μια χρονιά έχουμε τα σύνορα των προμαχών ανοιχτά και κλείσουν και τα δικά μας, δημιουργούμε, αν θέλετε, μια καινούργια τάση. Όλοι αυτοί οι επισκέπτες από τη Ρουμανία, από τη Βουλγαρία που ερχόταν στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη να φεύγουν προς την Κεντρική Μακεδονία και γενικότερα, αν θέλετε, προς την πλευρά της Κεντρικής Μακεδονίας, Κατερίνη, Χαλκιδική, όπως είναι άλλες ανταγωνιστικές περιοχές. Να μην ξεχνάμε ότι δεν είναι μονάχα οι εργάτες γης, είναι και οι τουρίστες. Που, εν πάση περιπτώσει, αν βελτιωθεί η κατάσταση με τον κορονοϊό, τώρα που ξεκινήσαν οι εμβολιασμοί, τώρα που, εν πάση περιπτώσει, μπορεί μέχρι το καλοκαίρι να έχουμε πετύχει μια αρκετά υψηλή συλλογική ανοσία, λοιπόν θα περιμένουμε για τους τουρίστες. Όπως τονίζουν χαρακτηριστικά οι φορείς, μια σημαντική πύλη εισόδου της χώρας παρέμεινε πέρσι κλειστή, ενώ δημιούργησε ουρές χιλιομέτρων στον προμαχώνα, ενώ παράλληλα δεν έχουν την δυνατότητα εισόδου στην Ελλάδα και εργάτες γης. Στο τελευταίο Περιφερειακό Συμβούλιο Τουρισμού που είχαμε, έθεσα το ζήτημα και στον Υπουργό κύριο Θεοχάρη και στην Υφυπουργό Τουρισμού την κυρία Ζαχαράκη. Αναγκαζόμαστε, από ό,τι έχω πληροφορηθεί, να πηγαίνουμε στο βουλγαρικό μέρος, όπου εκεί υπάρχουν κάποιες υποδομές και να γίνονται κάποιες διαδικασίες οι οποίες είναι απαραίτητες. Ο κύριος Χρυσοχοίδης δεσμεύτηκε ενίσχυση με τους νέους συνοροφύλακες που θα προσλάβουν και στο συνορικό σταθμό των Κήπων, που βοηθάει και αυτό γιατί τους Τούρκους επισκέπτονται πρώτα στη χώρα μας. Τον Καστανέων είπε ότι δεν γνωρίζει πότε θα ανοίξει, γιατί υπάρχει ένα θέμα, θέλετε, διπλωματικό και δεν χρειάζεται και δεν γνωρίζει και εγώ πολύ περισσότερα. Και για την Υφαία δεσμεύτηκε ότι θα ενισχυθεί για να έχουμε, αν θέλετε, στα σύνορα και μάλιστα κοντέινερ που είπαμε, ανθρώπους Έλληνες αστυνομικούς για να μπορούν να κάνουν τους ελέγχους.